Πες μου τι γίνεται στη ζωή σου. Άσε τις δουλειές τώρα. Πες μου, είναι όλα εντάξει? Όλα τακτοποιημένα μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Δεν με κοιτάς στα μάτια. Όλα τακτοποιημένα μετά από πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Γιατί ταλαιπωρία? Περιοδία δεν ήμουν το καλοκαίρι. Άντε πάλι, άλλος γκρινιάρης ηθοποιός. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι δεν περνάω. Άλλαξα γνώμη που σου λέω, δεν περνάω καλά στις περιοδίες. Ναι, τι τώρα πέρασε καλά, τι βγήκε έξω από το δωμάτιο. Τι τράβηξα, Ελένη μου. Γιατί είναι παλικάρι μου? Δεν είμαι εγώ για αυτό το πράγμα, στην ταλαιπωρία. Μέχρι στο νοσοκομείο πήγα. Δεν άλλο. Για ποιο λόγο, αφού δεν σε βλέπει το φως του ήλιου, δεν τρως, δεν πίνεις, δεν ξενυχτάς, δεν καπνίζεις. Εγώ. Στο νοσοκομείο γιατί? Ότι ήμουν μαζί με άλλους 15 ανθρώπους που θέλανε και να τρώνε και να ξενυχτάνε και να πίνουν και ταλαιπωρούν. Και λοιπόν δεν είχες την επιλογή εσύ να απομακρυνθείς? Πού ήσουν, στο στρατό που πρέπει να είναι όλοι μαζί και να κάνουν τα ίδια? Όταν παίζεις στα Τρίκαλα και μένεις στη Λάρισα, α πούμε, γιατί δεν μέναμε πάντα στην ίδια πόλη. Γιατί δεν είσαι μακριά να μείνεις αν οι άλλοι παίζαν στα Τρίκαλα? Δεν έπαιζα μόνος μου, έτσι αποφασίστηκε από την παραγωγή, θα μένουμε στη Λάρισα και θα πηγαίνουμε για να έχουμε δηλαδή μια σταθερή βάση. Δηλαδή θα μένατε εσείς στη Λάρισα, αλλά θα πηγαίνατε να παίζετε στα Τρίκαλα. Τρίκαλα και γυρνούσαμε πίσω. Μεταξύ να γυρίσουμε πίσω, πάμε να φάνε. Περίμενα, εγώ πήγα στο τι ταβέρνα έχω ζήσει, τι καλά κοψίδια και ήταν και ένα θείος ο Σφαγανός. Με το που ξυπνούσαν το πρωί, το άγχος ήταν πού έχει κάτι καλό. Εκεί μάθαμε ότι έχει καλές γαρίδες. Εκεί... Λέω, συγγνώμη, καλές μπλούζες πουθενά δεν έχει. Κάτσε ρε Παντελή, δηλαδή εσένα η αίσθηση του φαγητού. Γιατί πρόσεχε πάντα τη διατροφή, οκ. Okay. Αλλά την αίσθηση τη πείνα. Δηλαδή, όταν μιλάει, σου λέει: πού έχει πραγματικά εδώ πέρα ωραίες γαριδούλες να πάμε να φάμε? Δεν σου έρχεται η μυρωδιά τη γαρίδα και του ούζου? Όχι. Γιατί? Και από μόνη τη. Εδώ πήρε τα μέρα και καθόμουν έτσι και δεν θα παρέγανε ένα ψυχτικό κοινό. Πώς δεν ήρθαν να σε δέσουν? Τρώγαν όλοι και εσύ έτσι. Και γκρίνιαζα. Και εδώ η Άννη Παναγιωτοπούλου. Καλά, στον γκρίνιαζε δεν θα σε πιστέψω. Δεν μπορούσα να πω. Η Άννη Παναγιωτοπούλου που είναι πολύ υπομονητικό άνθρωπο. Και κάθε φορά γκρίνιαζε το φαγητό μου και λέει: Παντελή μου, είσαι λίγο παράλογο. Ο άνθρωπο κανονικά δεν τρώει. Είναι λίγο παράξενο. Σου πει λίγο παράλογο. Όχι, όχι, γλυκιά μου με ανέχεται. Δεν τα λέει αυτά. Ταλαιπωρήθηκα πολύ. Αλλά βέβαια εντάξει, τόση επιτυχία η δουλειά που έγινε απόσβεση. Εσύ στο νοσοκομείο γιατί πήγες? Εγώ πήρα τη βγάζω από άγχος και στεναχώρια έρπη. Και πήγες στο νοσοκομείο ένα έρπη, δεν έχεις δει πόσες διαφημίσεις έχουν βγει με σωληναριάκια τόσα που τα βάζεις και περνάει. Ξέρεις πώς είχα γίνει? Το νησί με τους λεπρούς τα έβλεπες. Είσαι εσύ ο άνθρωπος μου. Τέτοια καταπίεση ένιωθες? Όχι απλά καταπίεση, αφού τα μπήκα στο νοσοκομείο, πραγματικά ήρθα στην Αθήνα. Γύρναγα στην Αθήνα μία-δύο μέρες, φιλούσα το χώμα, χάιδευα τα έπλα στο σπίτι μου. Και σε κάποιο ταξίδι που ήρθα, μου πήγαν στο νοσοκομείο και μου λένε: γιατί είναι εγώ, είμαι εντάξει, μου λέει: έρπιση, μην φοβάσαι, αλλά γιατί έγινε έτσι? Δεν μπορούσα να φανταστεί πώς ήμουν. Ένα θα σου πω: είμαι στο Μεσολόγγι και επειδή αισθάνομαι ότι με πιάσει. Αχ, εκεί έχει και ωραίο, πώς το λένε μου, ωραία. Για πες. Πες το, βρε. Αυγοτάραχο. Αμάν, πώς δεν το έφαγα. Και ξέρεις και ποιος είναι από εκεί, να του λέγεις και χαιρετίσματα? Ποιος? Ο Τσιμιτσέλης. Από το Μεσολόγγι. Και μου είχε φέρει και αυγοτάραχο, 2-3 μπαστούνια μας είχε φέρει εδώ πέρα. Εντάξει, εγώ μόνο το τάραχο πέρασα εκεί πέρα, το αυγό δεν το είδα. Εγώ νομίζω ότι έχω ψήξει, τελικά δεν ήταν ψήξει. Και όλοι έχουν βάλει τα αρκοντήσουν και έχουμε φύγει ένα έντρος άρα το δωμάτιο. Γυρνάω στο ξενοδοχείο και το δωμάτιο βράζει. Ανάβω το αρκοντήσουν, τι να κάνει, και γύρω στις 3 το ξημέρι που δεν μπορώ να κοιμηθώ, παίρνω το τηλέφωνο και λέω: γεια σας, θέλω να αλλάξω το δωμάτιο. Μου λέει: τώρα είναι 3 ώρα. Λέει: γιατί? Λέω: καίει το στρώμα μου. Λέει: τι έλεγε, κύριε Καναράκη? Και λέω: καίει, δεν αντέχω, καίει. Λέει: και ένα κρεβάτι δίπλα που τα πάτε. Και το δίπλα καίει, λέω: πήγα. Λέει: είναι πολύ αργά. Τι συνέβη στο κρεβάτι σου? Έλαντε, είχε βράσει το δωμάτιο όλη τη μέρα. Ξαπλώνω κάτω στη μοκέτα, βάζω το σεντόνι. Στη μοκέτα, τη γνώμη ναι, του πατέρα. Τι να έκανα, δεν άντεχα. Γιατί λέω: άρα η ψήξη πάει χαμηλά, λένε και θέματα. Και γύρω σε 7 η ώρα που έχω κοιμηθεί, γυρνάω, γυρνάω, δίνω μια το χέρι μου στο κομμωδίνο, πα, τι ξυπνάω. Και σηκώνομαι και λέω: Χριστέ μου, είμαι στο Μεσολόγγι και περνάω χάλια, πού θα πάω σπίτι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Όλα τράβηξα. Συμβαίνουν κάθε φορά σε αυτόν που δεν τα αντέχει, θα το τύχουν αυτά που δεν αντέχει. Μα ήταν και μια δουλειά που λόγω της επιτυχίας κάναμε 65 πιάτσες που λέμε. Δεν χάρηκες? Χάρηκα γιατί πληρωνόμουν και γιατί έβλεπα και την απήχηση που είχε στον κόσμο, αλλά πολύ ταλαιπωρία. Ξέρετε, η περιοδία δεν είναι έτσι που το ακούς τώρα. Κάθε μέρα σήκω το πρωί, ετοίμα στη βαλίτσα, κατέβα, πήγαινε σε άλλο ξενοδοχείο, ταξίδεψε 10 διαφορετικοί άνθρωποι. Άλλος να θέλει να φάει, άλλος να θέλει να πάει βόλτα, άλλος να θέλει να φάει, άλλος να θέλει να φάει, γιατί δεν θα φάει. Να τους τους βλέπεις εδώ. Εγώ είμαι για περιοδία. Όλα αυτά που θέλανε οι άνθρωποι να κάνουν είναι αυτά που θέλω και εγώ να κάνω. Όλοι με 5 κιλά γυρίσανε, μέχρι και εγώ πήρα 2. Εσύ αφού δεν έτρωγες, πώς τα πήρες, με τη σκέψη? Έφαγα και κάποια στιγμή. Τι να κάνω, πήγαν τους έλεγα, έτρωγα κι εγώ. Έφαγες εσύ? Έφαγα. 2 κιλά πήρα στην περιοδία. Τα χάσα τώρα, μην με κοιτάς, έκανα δίαιτα μόλις ήρθα. Εσύ, πραγματικά είσαι πάρα πολύ αδύνατος. Τώρα, κανονικός άνθρωπος. Το ζερβάκι τον είδες. Ξέρεις ότι φέτος είμαστε μαζί πάλι. Πλάκα μου κάνει. Ναι, με το που σε είδε, λέει, παιδιά, πώς αδυνάτησες έτσι? Τι πω, γιατί με θυμάται εγώ τρώω? Όχι, αλλά παρααδυνάτησες. Ήσουν αδύνατος και τώρα είσαι πιο αδύνατος από την αδυναμία κανονικός που είχε. Κανονικός άνθρωπος είμαι. Κανονικός άνθρωπος.